Η Κίνα των Τσινγκ έχει δικαίω χαρακτηριστεί μια γραφειοκρατική μοναρχία, διοικούμενη από ανθρώπου που οι σταδιοδρομίε του αξιολογούνταν με μέτρο το κύρος και την εξουσία, την κινητικότητα και την ασφάλεια στο πλαίσιο μια ιεραρχική τάξη. Ο εφιάλτης κάθε διαδοχική δυναστία ήταν οι εξεγέρσει εκείνε που κατευθυνόμενε από δίκτυα ξεσπούσαν κατά διαστήματα στι επαρχίε. Μάλιστα ήταν παράδοση σε κύκλους κομφουκιανών αξιωματούχων να φαντάζονται την περιοδική επανεμφάνιση μιας απειλή προερχόμενης από κάποια νεφελώδη εταιρεία του Λευκού Λωτού, μια ομάδα λαϊκών βουδιστών που οι απαρχές της ανάγονταν στον περίφημο μοναχό Χουι Ιουάν το 402 μετά Χριστό. Σε όλη την περίοδο των δυναστιών Yuan, Ming και Qing υπήρχε η τάση να ταυτίζεται κάθε λογής ανορθοδοξία είτε με διδασκαλίες του Λευκού λωτού, είτε με ερετικές διδασκαλίες, ξιετζιάο, είτε με το χριστιανισμό, τιανζουζιάο. Όπως η επαναστατική Γαλλία είχε σαρωθεί από έναν μεγάλο φόβο το 1789, έτσι και στην Κίνα μόλις δύο δεκαετίες νωρίτερα ένας πανικός γύρω από το κλέψιμο ψυχών είχε σαρώσει την αυτοκρατορία με τους χωρικούς να κατηγορούν όχι μόνο επέτες και πλανώδιους μοναχούς αλλά και αξιωματούχους ακόμα και τον ίδιο τον αυτοκράτορα ότι άρπαζαν με μάγια τις ψυχές των ανθρώπων. Ο αυτοκράτορας Τσιάν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τον πανικό, επιβεβαιώνοντα την ισχύ του απέναντι στην αυτοκρατορική γραφειοκρατία. Ωστόσο, η μανία με το κλέψιμο ψυχών φανέρωσε μια σοβαρή δυναμία του συστήματος ότι η επιβολή της η γραφειοκρατίας του ήταν πολύ ισχνή με ευρωπαϊκά κριτήρια και ότι η νομιμοποίησή του ήταν ανοιχτή σε αμφισβήτηση. Τον 19ο αιώνα το σύστημα ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να επεκτείνει την κυριαρχία των Τσινγκ προ τα βόρεια και τα δυτικά, πολύ πέρα από τη βασική ιστορική επικράτεια των Μίνγκ και των προκατόχων του, αλλά πολύ αδύναμο για να αντικρούσει τι ευρωπαϊκέ και ιδίω τι βρετανικέ παρισφρήσει που άρχισαν τη δεκαετία του 1840. Και μόλι αρκετά ισχυρό ώστε να αντεπεξέλθει σε μια εσωτερική κρίση που έκανε τα επεισόδια του Λευκού Λωτού και του κλεψίματο ψυχών να οχριούν, την εξέγερση των Ταϊπίνγκ. Όπω είδαμε, στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα επικρατούσε σχετική ειρήνη. Στην Κίνα όχι. Με όποιο μέτρο και αν κρυθεί, ο εμφύλιο πόλεμο που σάρωσε την αυτοκρατορία των Τσινγκ από το 1850 έω το 1865 υπήρξε η μεγαλύτερη σύγκρουση του 19ου αιώνα που προκάλεσε έμεσα ή άμεσα το θάνατο 20 έως 70 εκατομμυρίων ανθρώπων αποδεκατίζοντας χονδρικά τον κινέζικο πληθυσμό. <coughs> Ήταν μια σύραξη εξαιρετικά πιο καταστροφική ακόμη και από τον πόλεμο της Τριπλής Συμμαχίας 1864-1870 <coughs> μεταξύ Παραγουάης, Αργεντινής, Βραζιλίας και Ουρουγουάης ή τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο 1861-65, τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη σύγκρουση του αιώνα αντιστοίχω. Εκατοντάδε κινέζικε πόλει καταστράφηκαν, οι σφαγέ αμάχων και οι μαζικέ εκτελέσει εχμαλώτων έγιναν ο κανόνα. Οι επιδημίε, προπάντων χολέρα και οι λοιμοί, ακολουθούσαν κατά πόδα στι μάχε. Η σημασία των ΤΑΙΠΙΝΚ για την ιστορία των δικτύων είναι τριπλή. Πρώτον, η εξέγερση είχε τις ρίζες της σε μια λατρεία που αρχικά προσέλκυσε πιστούς μόνο από περιθωριακές ομάδες, αλλά αργότερα εξαπλώθηκε σαν επιδημία σε σημαντικά τμήματα της ενδοχώρας της Κίνας, των Χάν. Δεύτερον, εξωγενείς και πάλι κυρίως βρετανικές επιρροές επέσπευσαν τη σύραξη αλλά και συνέβαλαν στη συνέχεια στην καταστολή των εξεγερμένων, Πρώτα την κάνουμε την σύραξη και μετά αυτοί που την κάνανε τους ξεπαστρέφουμε. <laughs> Τρίτον, οι καταστροφικές επιπτώσεις του εμφύλιου πολέμου οδήγησαν σε μια αληθινή κινέζικη έξοδο. Μια μετανάστευση σχεδόν εξίσου μεγάλη όσο η σύγχρονη της εκροή ανθρώπων από τα πιο φτωχά μέρη της Ευρώπης. Τούτο πυροδότησε με τη σειρά του μια λιγότερο βίαη αλλά από μια άποψη πιο καταλητική λαϊκιστική εξέγερση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλού. Τέτοιες ήταν οι ακούσιες συνέπειες της μεγαλύτερης συνδεσιμότητας. Η εξέγερση ξεκίνησε στην επαρχία Γκουάνκ Ξι, νότια και πολύ μακριά από την πρωτεύουσα των Τσίνγκ, στις αρχές του 1851, όταν ένας αντάρτικος στρατός 10.000 ανδρών κατατρόπωσε τα κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη της Τσι της σημερινής Γκουιπίνγκ. <coughs> στην αρχή βασικό ρόλο έπαιξε η εθνοτική μειονότητα των Τσουάνγκ, που απάρτιζε περίπου το 1 τέταρτο του στρατού των Ταϊπίνγκ. Από το Γκουάνγκ οι αντάρτες πέρασαν στην Νάντζίνγκ, την οποία ο Χόγκ Σιού Τσουάν, ο αυτοαποκαλούμενος ουράνιος βασιλέας, έκανε πρωτεύουσά του. <coughs> Το 1853 έλεγχαν πλέον ολόκληρη την κοιλάδα του Γιάνγκ Τσι. Οι ηγέτες του κινήματος έρχονταν απ' έξω. Ο Χόγγ ήταν μέλος της κοινότητας των Χάκα, φιλοξενούμενου λαού. Μια υποομάδα των Χάν που κατοικούσε στη Νότια Κίνα καλλιεργώντας γέες οριακής απόδοσης. Είχε αποτύχει <laughs> <laughs> Είχε αποτύχει τέσσερις φορές στις εισαγωγικέ εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση σε επαρχιακό επίπεδο. Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό, το Χίτλερ μου θυμίζει. Άρε. Ο Γιάνγκ Σιου Τσίνγκ ήταν έμπορος καυσόξυλων από το Γκουάνγκ Ξι. Μπορεί κανεί να αφηγηθεί την ιστορία των Ταϊπίνγκ ως μια λαϊκή εξέγερση εναντίον μιας ξένης δυναστείας όπως την ενσάρκωναν ο αυτοκρατορας σιανγκ Σιάνγκ Φέγκ, περίπου 1850-1861, και η χείρα αυτοκράτηρα Σι Τσι, 1835-1908. Εξαιτίας της άρνησής τους να δέσουν τα μαλλιά τους αλογοουρά, δεν μπορώ, <laughs> όπως η Μαντσού, ξυρισμένα μπροστά και πιασμένα με κορδέλα πίσω, οι αντάρτες τα Ιπίνκ είχαν το παρατσούκλι Μακριμάλιδες, Τσάνγκ Μάο. Mm. Επέλεξαν ως αρχηγείο τους την Αντσίνγκ επειδή κάποτε είχε υπάρξει πρωτεύουσα της δυναστείας των Μίνγκ. Οι στόχοι τους ήταν μια, από μια άποψη επαναστατική καθώς απαιτούσαν κοινοκτημοσύνη και ισότητα για τις γυναίκες μαζί και κατάργηση του δεσίματος των ποδιών. Όμω είναι δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι το κίνημα των Ταϊπίνγκ θα είχε γνωρίσει τέτοια επιτυχία χωρί τι εξωτερικέ επιρροέ που συνέδραμαν ταυτόχρονα στην αποδυνάμωση τη εξουσία των Τσίνγκ. Η πρώτη τέτοια ήταν η επιθετική εξαγωγή οπίου στην Κίνα από την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η δεύτερη ήταν τα όπλα που οι Ευρωπαίοι ήταν εξίσου πρόθυμοι να πουλήσουν. Η πλήρης αναλγησία της... <coughs> της βρετανικής πολιτικής δύσκολα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Απρόσκλητη και με μεθόδους που δεν ήταν πάντα οι ευγενέστερε παραδέχτηκε ο Λόρδος Έλγιν. Ουψ. Γκρεμίσαμε τα φράγματα πίσω από τα οποία τα αρχαία αυτά έθνη επιζητούσαν να κρύψουν από τον έξω κόσμο τα μυστήρια. Και ίσως, τουλάχιστον στην περίπτωση της Κίνας, και τα κουρέλια και τη σαθρότητα που χαρακτήριζαν... Τους φθήνοντες πολιτισμούς τους. Εντάξει, οι Άγγλοι δεν παίζονται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Απίστευτο. Πώς ξεκλήρισαν την Κίνα λοιπόν. Και την έκαναν απόλυτο το υποχείριό τους.